Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ, από εδώ. Αν σας ζητούσα να συγκρίνετε τον κύριο Κώστα Καραμαλή με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα απαντούσατε? Γιατί κατά καιρούς είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι διαχωρίζεται την περίοδο διακυβέρνησης του κύριου Καραμαλή και μάλιστα ότι ουδέποτε του επιτίθεστε και προσωπικά. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν είναι το, τα ακούω και εγώ αυτά. Αλλά ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός σε μια άλλη περίοδο για τη χώρα. Σε μια περίοδο που η χώρα έβγαινε, είχε μπροστά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε φτάσει σε ένα εξαιρετικά σημαντικό πεδίο μεγέθυνσης, ανάπτυξης, ευημερίας και έχει κριθεί για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις καλές εποχές. Και τον έχει κρίνει ο ελληνικός λαός και η ιστορία. Όπως έκρινε αργότερα και τον Παπανδρέου, όλους τους πρωθυπουργούς οι οποίοι στην περίοδο της κρίσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο, θα κρίνει και εμένα στο μέλλον, ο ιστορικός του μέλλοντος. Από εκεί και πέρα, αν μου ζητάτε να κρίνω τη Νέα Δημοκρατία, τότε και τώρα θα σας πω ότι έχει μεγάλες διαφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω τον έναν ή κατηγορώ τον άλλον, λέω ότι έχει μεγάλες διαφορές. Είναι ένα κόμμα το οποίο επί της περίοδου του Καραμαλή, που σας θυμίζω ότι είχε πολύ έντονη αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ και από μένα προσωπικά, η στρατηγική ήταν ο μεσαίος χώρος. Αργότερα έγινε ένα κόμμα που υιοθέτησε τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη, το κλασάτα στελέχη του κύριου Κατζαφέρη. Αυτό είναι σημαντικό. Σήμερα ο κ. Γεωργιάδης είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι απλά ένας τέλεχος. Και βγαίνει ο Σόιμπλε και κατηγορεί τη Σύνοδο και βγαίνει και λέει άπεκτος. Εντάξει, αυτά είναι στοιχεία τα οποία προβληματίζουν τον συντηρητικό κόσμο. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνω. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω. Ο κ. Μητσοτάκης έχασε την ευκαιρία να αποδείξει ότι θέλει να φέρει μια νέα πνοή, ένα νέο ήθος στην πολιτική ζωή του τόπου και να υπερβεί το όνομά του. Αλλά δυστυχώς με τη στάση του αποδεικνύει ότι αυτό που είναι είναι ό,τι ακριβώς σηματοδοτεί. Η συνέχεια ενός παλιού πολιτικού συστήματος, μιας οικογένειας που 70 χρόνια τώρα είναι στην πολιτική ζωή του τόπου, άρα ό,τι πιο παλιό. Και ταυτόχρονα υπερασπιστής του παλιού ενός πολιτικού συστήματος το οποίο ήταν διαπλεκόμενο και θέλει να συνεχίσει να είναι με ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να βρούμε και κάποιους κοινούς τόπους σε άλλα ζητήματα, ούτε ότι εγώ θα είμαι απέναντί του χωρίς να τηρώ τις θεσμικές μου υποχρεώσεις απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τη στάση του από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε μέχρι σήμερα, αποδεικνύει ότι είναι ο εκφραστής αυτού του πολιτικού συστήματος που καταδίκασε ο ελληνικός λαός 3 φορές στις κάλπες μέσα στο 2015.